Γεια σας ρε παιδιά, καλημέρα. Welcome to my channel again. Σήμερα που λέτε είναι Τετάρτη 2 Ιουνίου, έχει γενέθλια ο γιος μου. Οπότε έλα εδώ, έλα εδώ. Και ναι λοιπόν, κλείνουμε σήμερα τα 9. Χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ. Να σε χαιρόμαστε. Οπότε σήμερα σε αυτό το vlog θα δείτε τα γενέθλια. Φέτος βασικά λόγω της πανδημίας δεν θα έχουμε πάρτι όπως έχουμε κάθε άλλη χρονιά. Διαφορετικά γενέθλια όπως είχαμε και της ουρανίας. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν θα γιορτάσουμε το παιδί μας. Θα το γιορτάσουμε και δύο φορές κιόλας. Δύο τούρτες, κατάλαβες. Τέλος πάντων, είναι η ώρα 8 παρά. Ετοιμαζόμαστε για να πάμε στο σχολείο. Έχουμε πάρει ήδη γλυκάκια και μου ήρθε βλασιά. Δεν σας είπα καλέ καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλό καλοκαιράκι. Πότε ήρθε το καλοκαιράκι. Καλά, αυτή η χρονιά δεν κατάλαβα καθόλου πώς πέρασε. Πού σας έλεγα, πού είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει ότι ετοιμαζόμαστε λοιπόν να πάμε στο σχολείο. Έχουμε πάρει ήδη γλυκάκια για να κεράσουμε την τάξη. Και εγώ μετά το σχολείο θα έρθω πάλι πίσω να φτιάξω ένα καφέ. Και μετά θα αρχίσω τα ψώνια. Θέλω να πάω να πάρω δώρο στο παιδί. Θέλω να πάρω και δυο δώρο. Βασικά επειδή δεν ξεχωρίζουμε τα παιδιά, θα πάρω και στην ουρανία δώρο. Και γενικά θα υπάρξει ένα haul σε αυτό το βίντεο, Σάββατο, τι περιμένουμε, κουμπάρους μας και κάτι φίλους να γιορτάσουμε τα γενέθλια του παιδιού. Αλλά και σήμερα Τετάρτη θα πάμε στα πεθερικά μου να κόψουμε την τουρτίτσα στο... Γενικά θα υπάρξει ένα τουρλουμπούκι, ένα τρέξιμο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Μωρέ. Πού είσαι, μωρέ, δώσ' μου το χέρι σου. Κόλα το, Μαρή. Έλα, έλα, δώσ' μου το χεράκι σου. Ψυχούλα μου, ψυχούλα μου. Πάμε να κάνουμε ένα καφέ να ανοίξει το μάτι, Μαρή. Ψυχούλα μου. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ το παιδί μου, το όμορφο. Το κουκλάκι μου. Τι ωραία μέρα που έχει σήμερα. Εν τω μεταξύ, έχω πλύνει και κάποιες μάσκες εδώ πέρα, τις έχω να στεγνώσουν. Πάμε να φτιάξουμε το καφεδάκι μας. Μένει σουλοπομένη, έτοιμη. Έχω φτιάξει και το καφεδάκι μου για να ανοίγει σιγά σιγά το μάτι και να ξυπνάει το είδε μου. Λοιπόν, έχω αράξει και περιμένω λίγο να περάσει η ώρα για να πάω να αρχίσω τα ψώνια μου. Θα πάω στο Athens Heart. Το Athens Heart με βολεύει πάρα πολύ. Από θέμα παρκαρίσματος και εδώ στην περιοχή μου έχουμε πάρα πολύ ωραία βαγκατζιά και πάρα πολύ ωραία αγορά. Όμως δεν βρίσκεις εύκολα να παρκάρεις και είναι πάρα πολύ αυτό σπαστικό. Λοιπόν, οπότε στο Athens Heart, επειδή χρόνια πάω και μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μαγαζιά που έχει εκεί, συνήθως διαλέγω να ψωνίζω από H&M, Celestino και Orchestra για τα παιδιά. Οπότε, την προηγούμενη εβδομάδα πήγα κιόλας γιατί ήθελα να πάρω και ένα δώρο, οπότε λέω, αφού θα πας και την επόμενη εβδομάδα έχει ο γιώκος σου γενέθλια, κόζαρα λίγο πάνω κάτω τι θέλεις να πάρεις. Οπότε εγώ τώρα κόζαρα, ξέρω πάνω κάτω τι παίζει γιατί θα πάρω και ρούχα για την ουρανία και... Θα σε αφήσω εδώ τώρα να παίξω λίγο με το κινητό μου να δω τι γίνεται στα social, να απολαύσω το καφεδάκι μου και θα επανέλθω για να σου δείξω τι πήρα και από πού τα πήρα. Επέστρεψε φιλενάδα που λες και όχι αναψοκοκκινισμένη όπως την άλλη φορά στα τζάμπο γιατί αυτό το αεράκι πολύ με αρέσει. Με το κραγιονάκι άθικτο στα χυλάκια μου από Golden Rose 02 πάω να σου δείξω τώρα τι αγόρασα. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι πήγα και στα τρία μαγαζιά, στο H&M αρχικά, στο Orchestra μετά και σε Celestino τελευταία στάση. Έχω να πω ότι το H&M αυτή τη φορά δεν με κάλυψε όσον αφορά τα ρούχα της κόρης μου, δεν είχε τίποτα, δεν ξέρω τι περονόσπορος έχει πέσει, δεν είχε τίποτα γιατί εντάξει και η δικιά μου τώρα αρχίζει και μεγαλώνει και περνάμε λίγο στο, πάμε λίγο στο πιο εφηβικό. Παρ' όλα αυτά δεν είχε μεγάλη ποικιλία. Λίγο όμως με κάλυψε όσον αφορά τον μικρό. Παρ' όλα αυτά όμως της πήρα ένα σορτσάκι, δηλαδή μόνο αυτό βρήκα από H&M για την κόρη μου που έχει αυτή εδώ πέρα την ιδιαίτερη λεπτομέρεια, εδώ το σκίσιμο. Τώρα στο Γιώργο. H&M βρήκα αυτήν εδώ πέρα την βερμούδα την αθλητική που τη θέλουμε για κάθε μέρα στο σχολείο. Επίσης του πήρα αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι. Αυτό που είναι και αμάνικο για να μην ζεσταίνεται το παιδί. Επίσης από H&M πήρα αυτή εδώ πέρα την βερμουδίτσα.
εδώ πέρα. Δηλαδή κινηθήκαμε λίγο στο πιο αθλητικό με τον Γιώργο, γιατί καλά ρούχα έχει. Και του πήρα και αυτή εδώ πέρα την μπλουζίτσα, Hawaii Boy. Πήρα και την μπλουζίτσα, πέρα την μπάλα μαύρο από H&M και αυτό. Αυτά τα ψώνια τα έκανα στο H&M. Πάμε τώρα στο όρχιστρα και πιο πολύ μπήκα για να πάρω και άλλα παντελονάκια του μικρού. Γιατί δεν, παιδιά, δεν είχε τίποτα. Δηλαδή μόνο αυτό το παντελόνι που σας έδειξα το λαδί δεν είχε κάτι άλλο. Α, και το γκρι. Πραγματικά δεν είχε. Τέλος πάντων, από όρχιστρα του πήρα αυτό εδώ πέρα. Το κεραμιδοκοραλί, η μοιραράκι εδώ πέρα το ζει μόνη της. Και αυτό εδώ πέρα το μπλε σκούρο. Α, ξέχασα το καρτελάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά πήρα στο γιο μου. Εννοείται ότι το δώρο δεν σταματάει, γιατί του υποσχεθήκαμε ότι θα του κάνουμε καινούριο δωμάτιο. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε βάψει, το έχουμε ανακαινήσει. Του έχουμε βάλει τώρα και κάποια ραφάκια, αλλά του έρχεται μια μεγάλη έκπληξη. Οπότε το δώρο του θα ολοκληρωθεί εκεί πέρα για τα γενέθλιά του. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κόρη μου και σε μένα. Λοιπόν, πήγαμε στο Σελεστίνο. Λοιπόν, τις πήρα. Αυτήν εδώ πέρα τη φλωράλ, τη βερμούδα, ψαράδικο, παρακαλώ. Αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι, παιδιά, του Σελεστίνο έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία, πάρα πολύ καλή ποιότητα, γιατί έχω ξαναφορέσει Σελεστίνο και εγώ και το παιδί μου, και πάρα πολύ οικονομικές τιμές, έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι, τυραντάκι. Αχ, παιδιά, μου άρεσαν πάρα πολύ στο Σελεστίνο. Αυτήν εδώ πέρα την ψαράδικη, την βερμούδα πάλι, αυτή την φλωράλ. Πριν είπα, πήγαμε, με τη μαμά μου πήγαμε, την πήρα για παρεούλα, τα παιδιά είναι στο σχολείο. Και τέλος, της πήρα και αυτό εδώ πέρα το φορεματάκι, παιδιά, είναι τόσο τέλειο. Εδώ πέρα μπορεί να κατεβάσει και τους ώμους. Και είναι πιο κάτω από το γόνατο. Πάρα πολύ ωραίο, καλοκαιρινό, αέρινο. Να το ευχαριστηθεί το παιδί. Πάμε τώρα στη δικιά μου τη σειρά. Αρχικά να πω ότι πήρε και η μαμά μου ρούχα, αλλά εντάξει, τώρα δεν θα στα δείξω όλα, γιατί θα βγει μόνο ένα Σελεστίνο haul. Θα μπορούσα να κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο Σελεστίνο haul, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πήρα αυτήν εδώ πέρα την στέκα, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να συνδυαστεί με πάρα πολλά χρώματα αφού είναι ασπρόμαυρη. Λοιπόν, και πάμε τώρα να αρχίσω να σου δείχνω. Πήρα αυτήν εδώ πέρα την μαύρη, την παντελόνα. Εντάξει, είναι πάρα πολύ, δεν κολλάει, είναι παντελόνα. Είναι πάρα πολύ άνετη. Το ευχαριστηθώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ πέρα το τυραντάκι, το μπλε σκούρο, αέρινο. Έχει πολύ δροσερό και αυτό. Πήρα αυτό εδώ πέρα το ψαράδικο, το παντελόνι με μπλε και άσπρες ρίγες, το οποίο αυτό το ίδιο το έχω και σε μακρύ παντελόνι, αλλά είπα να το δοκιμάσω και σε ψαράδικη μορφή. Έχω πάρει αυτό εδώ πέρα, το οποίο έχει και μπαρμπαλά από κάτω, μπαρμπαλά δεν ξέρω πώς το λένε, δεν έχω ιδέα. Όλο από fashion, πώς λέγονται τα υφάσματα, να ξέρεις, αλλά δεν με νοιάζει, εμένα με νοιάζει να τα φοράω. Για να μου πάνε αρχικά. Τα πήρα ουσιαστικά, καλύφθη μέχρι στιγμής. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει ούτε που ξέρω. Και με το υπέροχο αυτό στεκόνι από Σελεστίνο, τώρα, καινούργια προέλευση που ήρθε στο σπίτι μου, πριν λίγο στο έδειξα. Παιδιά, και τι ωραίο που είναι! Δηλαδή, καλά. Κοίτα να δεις τώρα που γύρισε πάλι μόδα να φοράμε στέκες. Εγώ στέκες φόραγα από το δημοτικό. Λοιπόν, ούτε last year. Λοιπόν, καλέ, είναι τέλεια, είναι υπέροχη. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 4, μία ώρα και κάτι ψηλά θα είμαι ακόμα μόνη μου. Μετά θα έρθουν τα τασμανάκια μου. Λοιπόν. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί δεν έχω να μαγειρέψω. Είχα να μαγειρέψει χθες κοφτό μακαρονάκι με ντοματούλα στο πυρέξ, με μοτσαρέλα και φέτα. Ξέρεις, αυτή τη viral συνταγή του TikTok που άρχισε και να είναι καλά, γιατί δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει κατσαρόλα για να κάνω σάλτσα. Μπαμ μπαμ όλα στο πυρέξ με μπαχαρικά σκορδάκια, λαδάκια. Γιουρ! Και κατευθείαν την έχεις τη σάλτσα σου. Βάζεις και τα μακαρόνια και γιούπι, έχεις και το τυράκι σου. Θα αφήσω τώρα κάπου εδώ για να ανοίξω τον υπολογιστή, γιατί έχω ανοιχτό τις ειδοποιήσεις του Wi-Fi στο κινητό μου και μου σκάνε τα email. Δεν ξέρω τι έγινε, είχα ένα παρξικόπημα, Παναγία μου. Λοιπόν, και τσούκου τσούκου μου έχουν σπάνει τα νεύρα. Τι. Λοιπόν, οπότε πάμε να σου δείξω λίγο και το κοφτό το μακαρονάκι. Αν δεν ενδιαφέρεσαι να το κάνεις και εσύ, παιδιά, θα το ευχαριστηθεί. Θα ξαναχρησιμοποιήσεις κατσαράλα, σε λέω. Λοιπόν, αυτό είναι το μακαρονάκι το τρελό, πάρα πολύ καλό, τυπάκι αυτή τη στιγμή θα σου δώσω, μας το είχαν πει και στον παιδικό τότε που ήταν μικρά τα παιδιά και τρώγανε, είναι πιο εύκολο στο κουτάλι, με κουτάλι δηλαδή όταν το τρώνε, παιδιά είναι πεντανόστιμη αυτή η συνταγή, ειλικρινά κάντε την και τώρα το καλοκαίρι είναι πολύ δροσερή, πάρα πολύ δροσερή συνταγή και την ντοματούλα και το τυράκι και το μακαρονάκι. Λοιπόν, αυτά, μην σας ζαλίζω άλλο.
Αυτά που λέτε, θα κλείσω τώρα την κάμερα να απαντήσω και στα μηνύματά σας και στο Instagram αλλά και στο Facebook και τις ευχές του γιού μου που μου στείλατε και θα κάτσω να απαντήσω και στα email και θα περιμένω τα παιδάκια μου να τους ζεστάνω και το φαγητό, να διαβάσουμε κιόλας και μετά να πάμε να πάρουμε την τούρτα και να πάμε στα πεθερικά μου. Δαχτυλίδια, σκουλαρίκια. Ωραία. Επίσης οι αρχαιολόγοι, Γιώργο, ανακάλυψαν κάποια πράγματα και ανακάλυψαν στον τοίχο κάποια πράγματα. Τι κάνανε? Τοιχογραφίες. Σαν εσένα που μου είχες μακαρίσει στον τοίχο. Για πάμε το 3. Τα αγγεία είχαν σχέδια και χρώματα. Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε την ιστορία μας και τα μαθηματικά μας και τώρα θα πάμε να κάνουμε λανάκια γιατί ξεκουραζόμαστε εμείς κάθε μεσημέρι. Θα πάει να ξεκουραστεί ο Ζούνος για να έχουμε το απόγευμα ελεύθερο. Εξάλλου το απόγευμα πού θα πάμε? Στη γιαγιά. Στη γιαγιά να κόψουμε την τούρτα και εγώ τώρα θα πάω να διαβάσω λίγο να χαλαρώσω. Διαβάζω τον τελευταίο καιρό το δικαίωμά μου από Θάλια Ψαρά. Την ψυχική βιταμίνη την τέλειωσα. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Φανταστικό. Οπότε τώρα πάω να περιηγηθώ στο δικαίωμά μου. Οπότε θα τα πούμε μετά. Γεια σας. Και απογευμάτιασε. Απογευμάτιασε. Ναι, έκανε γεύμα το απόγευμα. Και από... εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Απόγευμα. Πες το ρε ουρανέ, αφού το ξέρεις. Έγινε απόγευμα. Πες το. Στην παραδοσιακή μορφή, τέλος πάντων. Έγινε απόγευμα. Και εμείς ετοιμαστήκαμε τώρα να πάμε στο παππούτι για να πάρουμε το ορτά. Να την κόψουμε την τούρτα βασικά, γιατί για να την κόψεις την τούρτα πρέπει να την πάρεις πρώτα. Γεια σου, Ρανίτσα! Ήρθαμε στο πού και στη γιαγιά. Πες μου, ρε παιδί μου, πες μου, κάνε μια δήλωση. Είσαι για τον αδερφό σου που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια του πολλά. Καλά, μην συγκινήσε τόσο. Ουρανία, πες μας κάτι για τη ζωή σου. Α, σήκω να δούμε εδώ πέρα το ωραίο το φόρεμά σου. Για σήκω. Καλά, εντάξει. Σιγά, μάνα μου, θα πέσεις. Θέλω να μου πεις μια δήλωση. Σβήνεις τον αναπτήρα μόνη σου. Τι φάση, ρε. Α, ωραίο background έχει εδώ πέρα από που σκύγε. Για να έρχομαι εδώ πέρα στην Πρασινάδα να κάνω βιντεάκια. Ουρανία, εσύ τι λες? Τους κατσικωθώ εδώ κάθε μέρα. Κανή είμαι. Θα παραγγείλουμε και σουβλάκι το μεταξύ. Παιδιά, εγώ καλλιερέστηκα εδώ πέρα με το background. Θα έρχομαι κατευθείαν. Κάθε μέρα θα έρχομαι. Λοιπόν, για την ιστορικό αρκούδι δεν κόβει τούρτα. Έτσι. Και για πείτε, θα πάρουμε σουβλάκι πίτσα. Ουρανία. Σουβλάκι. Τι κάνεις εδώ ρε? Πάθω παραγγείλουμε σουβλάκια, μάνα μου. Τι τρως? Τι τρως πάλι? Για να μην φάμε και το φάι της γιαγιά, σωστά? Ε, για κάνε μας μια δήλωση ρε μεγάλε. Πώς νιώθεις σήμερα που έχεις γενέθλια? Καλά. Πού είναι οι άλλοι? Να σου πω, θα πάρουμε λέει σουβλάκια. Τι θες λέει, τυλιχτό ή καλαμάκι? Τυλιχτό. Τώρα θα παίξουμε ένα παιχνίδι, το οποίο είναι... Κατσαριδοσαλάτα. Κατσαριδοσαλάτα. Τι φας, τι είναι αυτό? Είναι κάτι κάρτες που δεις μια κατσαρίδα να έχει ντομάτα, κουνουπίδι με χι. Ορίστε. Θα εξηγήσω λίγο. Ναι. Βασικά να εξηγήσουμε λίγο ότι η Ουρανία μιλάει έτσι γιατί έχουμε βάλει ένα καινούριο εργαλείο στα σιδεράκια και είναι δύσκολο στην άρθρωση. Για να μην έρχεται και μου λέτε τώρα από κάτω γιατί μιλάει έτσι το παιδί. Γιατί έτσι θέλει το παιδί και μιλάει. Λοιπόν, πόσο παιχνιδιών είναι τελειώσει οι κάρτες όπου έχουμε. Ρίχνουμε τη κάρτα, παραδείγματος χάρη ρίχνουμε αυτή. Λέω ντομάτα. Να ζήσεις Γιωργάκη και χρόνια πολλά, μεγάλος να
τραμαρίζεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε να ένα σοφός. Μπράβο! Κάτσε να το κλείσω γιατί θα μας ζητήσουν και πραγματικά δικαιώματα. Τώρα σε λίγο θα φάμε και την τουρτάρα μας και κάπου εδώ θα κλείσω αυτή τη μέρα και θα ανοίξω πάλι την κάμερα το Σάββατο. Γεια σας! Καλημέρα με καφεδάκι στο χέρι. Σήμερα είναι Σάββατο 5 Ιουνίου. Έχω πάρα πολλές δουλειές. Έχει και πάρα πολύ ζέστη. Από πού να αρχίσω βασικά. Εν τω μεταξύ, πρωί-πρωί, όπως γνωρίζετε, κάνω την πρωινή μου τη ρουτίνα. Παιδιά, έφαγα κόλλημα. Είχα χάσει 3 προϊόντα. Τον ορό, την κρέμα lifting, την ενυδατική μου, αλλά και την κρέμα ματιών από αλόι. Ρε που είναι, παιδιά. Μία ώρα έκανα, τα βρήκα όμως, τα είχα βάλει στο ψυγείο. Γιατί εμένα τους καλοκαιρινούς μήνες με πιάνει μία τρέλα και τα βάζω στο ψυγείο για να είναι και δροσερά, αλλά έχουν και μεγαλύτερη διάρκεια λόγω ζέστης. Παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω, εσείς το έχετε αυτό, όταν χάνετε κάτι πρέπει τώρα όμως, ό,τι και να γίνει, να χιονίζει, να βρέξει, εγώ θέλω τώρα όμως να το βρω. Το παθαίνετε κι εσείς, τέλος πάντων, αυτό ήταν η άσχετη πληροφορία της ημέρας. Με περιμένει τόση δουλειά, πρέπει να κάνω το σπίτι, να το γυαλίσω, πρέπει να αρχίζω σιγά σιγά και να μαγειρεύω. Σκέφτομαι να κάνω ένα ουσιαστικά finger food, θα περιέχει διάφορα μεζεδάκια ουσιαστικά, οπότε πάμε να αρχίσουμε το χαμό. Όπως βλέπεις, έβαλα πρώτη φορά τα ριχτάρια και τις δίκες μαξιλαριών από τα τζάμπο. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα, μπορώ να σου πω, λινό, για να δροσίζεται και το κολλή μας. Και πάρα πολύ ωραίες οι θήκες με αυτές εδώ πέρα τις λεπτομέρειες με τα κροσάκια. Καλά, αυτό είναι μόνο του μία κατηγορία, έτσι ήθελα την αντίθεση. Έδεσε πάρα πολύ καλά με το ριχτάρι και αυτό εδώ πέρα το μαξιλαράκι. Παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχω κάνει και το μπαλκόνι μου εδώ πέρα με τον μπαμπού μου. Αυτό δεν θα σχολιάσω, παιδιά μου, τα έφαγε το σκυλί. Η μόνη ουσιαστικά ζημιά που μου έχει κάνει η Princess. Λοιπόν, εδώ πέρα το τραπεζάκι μου. Πάρα πολύ καλή επένδυση, παιδιά. Είναι αυτές εδώ πέρα οι θήκες για να βάλεις τις γλαστρούλες σου. Γιατί όταν ποτίζεις και νερό περίσσιο να πάει, κάτω θα σε νοιάζει να λερωθεί το τραπεζομάντιλό σου ή τώρα καλή ώρα χλωροτάπητας. Οπότε έβαλα αυτή τη θήκη και έχω ήσυχο το κεφαλάκι μου. Μόλις βγήκα από το μπάνιο, το είχα τόσο ανάγκη. Δροσίστηκα, ανανεώθηκα. Τώρα σε αυτή τη φάση που ήρθα, θα αρχίσω σιγά σιγά να βοηθάω τον άντρα μου να κάνουμε έναν μπυρομεζέ. Σας είπα πριν για finger food, αλλά σκεφτήκαμε τώρα, επειδή έχουμε κάτι λουκάνικα, έχουμε και πιπεριές, να κάνουμε έναν πάρα πολύ ωραίο μπυρομεζέ. Κάτι σαν σπετσοφάι. Σπετσοφάι είναι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και νόστιμο. Για μπυρίτσα, τέλειο. Τι άλλο έχω να σου πω, έβαλα και δύο πλυντήρια. Έχω αλλάξει τις πετσέτες. Τα μίξα. Να είμαι κι εγώ, καλησπέρα, ετοιμιβαμένη, στολισμένη με ένα summer bronze, sun kissed, λιωκαμένο make-up. Ελπίζω να σ' αρέσει, έκανα ό,τι καλύτερο για το γιο μου, τι ένα τον έχω και του αξίζει. Μέχρι και μάκ έβαλα στη μούρη μου και Jaclyn Hill με συνεργασία με Morphe, δηλαδή τι άλλο θέλεις. Και έτοιμο και το αγόρι μου, καλέ πώς νιώθεις. Τέλεια. Δύο τούρτες, έλα εδώ, έλα πιο εδώ, δύο τούρτες για χάρη σου, Ναι. Πώς νιώθεις. Τέλεια. Βέβαια, έναν σε έχουμε.
Το τσέπωσες το τυράκι, φίλε, ε? Το τσέπωσες. Για πες μου το μεταξύ, πώς είναι η τούρτα? Γιατί εγώ δεν έχω ιδέα. Καλή. Καλή είναι. Τι πήρατε αυτή τη φορά? Ούτε δεν πήγα καθόλου, γιατί ασχολιόμουν με το σπίτι. Τι έχει μέσα? Μπισκότο. Κουκίς. Κουκίς. Ρε μεγάλη. Σε αγαπώ, σε αγαπώ. Λοιπόν, κλείνω τώρα για να τελειώσουμε και τα τελευταία και θα τα πούμε και πιο μετά. Γεια. Και όπως βλέπεις, εγώ έχω αλλάξει, έχει φύγει ήδη η παρέα μας. Λοιπόν, περάσαμε φανταστικά και του χρόνου να το χαίρομαι το παλικάρι μου, να το χαίρομαι το αντράκι μου το όμορφο. Οπότε, όπως βλέπεις τώρα, θα πάω να ξεβαφτώ κατευθείαν. Κάπου εδώ, όπως κατάλαβες, θα κλείσω αυτό το vlog. Μέχρι το επόμενο, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να κάνετε like σε αυτό το βίντεο και να με ακολουθούτε στα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά!